γεγονός που έθεσε σε συναγερμό τις υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους. Φαίνεται να πρόκειται για μια νέα υπόθεση απάτης σε βάρος των καταναλωτών, την οποία διερευνούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Έχω εδώ μαζί μου τον κύριο Χρήστο Χρήστου, τον αναπληρωτή διευθυντή, τον αναπληρωτή προϊστάμενο των υγειονομικών υπηρεσιών. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Ευκαιρία σας δοθήσει να πω ότι μεταδώσαμε πλάνα τα οποία δεν θέλω να παραπληροφορήσουν τον κόσμο, δεν έχουν σχέση με τα συγκεκριμένα προϊόντα για τα οποία θα γίνει λόγος. Περί τίνος πρόκειται ακριβώς, για να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει. Ναι, να πούμε ότι είχαμε μια πληροφορία ότι συγκεκριμένοι καφέδες συγκεκριμένης εμπορικής επωνυμίας είχαν εντοπιστεί με παραποιημένη ημερομηνία λήξης από συγκεκριμένων ευαισθητοποιημένων καταναλωτή. Ναι. Οι υγειονομικές υπηρεσίες άμεσα επισκέφτηκαν τα υποστατικά στα οποία είχαμε την πληροφόρηση και όντως εντοπίσαν μεταξύ των κανονικών αυτών συσκευασιών και κάποιες συσκευασίες οι οποίες έφεραν παραποιημένη ημερομηνία. Δηλαδή, τι έλεγαν ακριβώς. Δηλαδή, είχαν αφαιρέσει την κανονική ημερομηνία που είχε τοποθετήσει ο παρασκευαστής. Η και είχαν κανονική τοποθετήσει... ημερομηνία έλεγε δηλαδή ανάλωση μέχρι και. Μέχρι, αλλά ήταν σβησμένη εντελώς, ναι. Ήταν αφαιρεμένη και δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε ακριβώς τη χρονική ένδειξη που είχε τοποθετήσει ο παρασκευαστής. Ναι. Έγιναν καθόλου αναλύσεις για να δούμε αν ήταν αλλοιωμένος ο καφές. Ακριβώς. Πήραμε δείγματα, ναι. Και θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για να διαπιστωθεί και η ποιότητα αυτών των συγκεκριμένων συσκευασιών που έφεραν αυτή την ημερομηνία παραβίασης. Πάντως, για να τα βρείτε στο ράφι, φαίνεται ότι διοχετεύτηκαν στην αγορά. Έτσι. Δηλαδή, κάποιοι να τα έχουν αγοράσει. Διοχετεύτηκαν στην αγορά. Και να καταναλώθηκαν ήδη. Ήταν και αρκετά δύσκολο να αντιληφθεί ο καταναλωτής ότι η ημερομηνία που έχει τοποθετηθεί με αυτοκόλλητη ετικέτα ήταν ημερομηνία παραποιημένη. Πάντως, προφανώς για να μπει κάτι άλλο πάνω από την παλιά ημερομηνία, προφανώς και υπήρξε πρόθεση. Έτσι, για να γίνει. Ακριβώς. Ναι. Φαίνεται ότι υπήρχε πρόθεση από κάποιον ή κάποιους να παραποιήσουν αυτή την ημερομηνία με απότερο σκοπό την παραβίαση του καταναλωτή. Βρήκαμε και την εταιρεία και είμαστε σε επαφή και με το εργοστάσιο Παρασκευής. Δηλαδή, μπήκατε στις αποθήκες, πιθανόν να υπάρχουν κάποιε. Μπήκαμε στις αποθήκες, δεν εντοπίσαμε στις αποθήκες, όμως οι έρευνες συνεχίζονται για να δούμε εκείνοι που ευθύνονται θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Ναι. Τώρα, για να διευκρινίσουμε στον κόσμο, ξέρετε, το τελευταίο καιρό διαπιστώνω το εξής. Υπάρχει μια σύγχυση στα προϊόντα, καθώς βλέπουμε δύο διαφορετικές ενδείξεις. Είναι μια ένδειξη που λέει ανάλωση κατά προτίμηση πριν από, και είναι και μια άλλη ένδειξη που λέει ανάλωση μέχρι και δίδει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτά τα δύο έχουν διαφορά. Έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά. Δηλαδή. Είναι όντως, υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Να εξηγήσουμε στους καταναλωτές ότι το μεν πρώτο λεκτικό, εκείνο που αφορά την τελική ημερομηνία ανάλωσης, χρησιμοποιείται σε ευπαθή προϊόντα, σε προϊόντα που αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να αλλοιωθεί η ποιότητά τους σε βαθμό που θα τα καθιστά μη ασφαλές. Άρα, ας πούμε, στο γάλα θα έχουμε κατανάλωση πριν από. Ανάλωση μέχρι. Σημαίνει ότι μέχρι εκείνη την ημερομηνία μπορούμε να καταναλώσουμε το προϊόν, την επόμενη ημέρα το προϊόν είναι μη ασφαλές και δεν πρέπει να καταναλώνεται. Μάλιστα. Και αν οποιοδήποτε έχει στην κατοχή του αυτό το προϊόν και το εκθέτει προς πώληση, κατηγορείται για πώληση, ναι, μη ασφαλούς τροφίμων. Όταν είναι το ανάλωση κατά προτίμηση. Το ανάλωση κατά προτίμηση πριν από χρησιμοποιείται σε τρόφιμα τα οποία δεν αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να αλλοιωθούν. Είναι τρόφιμα τα οποία έχουν ως κύριο συστατικό τη ζάχαρη, σοκολατοειδή, γλυκίσματα και τέτοια. Και ο παρασκευαστής δίνει μια ένδειξη και είναι προτιμότερο να τα αναλώνουμε μέχρι αυτή την ημερομηνία. Δεν σημαίνει όμως μετά από αυτή την ημερομηνία ότι το τρόφιμο είναι μη ασφαλές. Αυτά μπορούν να πωλούνται και μετά από αυτή την ημερομηνία. Αυτά μπορούν να πωλούνται και μετά από αυτή την ημερομηνία, νομένου ότι ο παρασκευαστής, αυτός που είναι υπεύθυνος για τα προϊόντα αυτά, τα έχει υποβάλει σε κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις και νομένου ότι προηγουμένως προειδοποιεί κάποιος τον καταναλωτή ότι κοιτάξτε, αυτά τα προϊόντα έχει παρέλθει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και ενδεχομένως και η τιμή που τα. Άρα να είναι διαφοροποιημένες και οι τιμές, λέτε. Ενδεχομένως να είναι και διαφοροποιημένες οι τιμές. Ναι. Δεν πρέπει λοιπόν ο καταναλωτής να αγοράσει αυτά τα προϊόντα και να διαπιστώσει στο σπίτι του ότι αυτή η ημερομηνία έχει παρέλθει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας. Να είστε καλά.